Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Είναι αυτονόητο ότι δεν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Αννοείται ότι στη χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαφανιστούν άνθρωποι, ούτε θα μπορούσαν σε μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σαν αυτά που περιγράφεται. Το συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεται ότι συνέβη στην Πελοπόννησο, εγώ δεν το βρίσκω στα αρχεία μας. Δεν το γνωρίζω ως περιστατικό. Γνωρίζω όμως, και δεν ξέρω αν συνδέεται, και αυτό αν θέλετε το λέω εκτός σημειώσεων, ότι πράγματι φέτος έχουμε πολύ αυξημένες ροές από την Τουρκία προς την Ιταλία. Δηλαδή έχουμε ροές σκαφών, τα οποία κινούμενα στα διεθνή ύδατα, χωρίς να σταματήσουν σε ελληνικά σημεία ώστε να βρεθούν αντικείμενα ελέγχου από τις ελληνικές αρχές ή να θέλουν, που δεν θέλουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου στη χώρα μας, συνεχίζουν το ταξί τους προς Ιταλία. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι φέτος περίπου 7.000 άτομα έχουν φτάσει από τα τουρκικά παράλια κατευθείαν προς την Ιταλία. Δεν γνωρίζω αν το συγκεκριμένο περιστατικό, αν υπήρξε, αποτελεί παράδειγμα μιας ροής προς την Ιταλία. Θέλω να σας πω ότι επειδή η χώρα μας τον τελευταίο καιρό δέχεται μια ενορχιστρωμένη επίθεση για το θέμα της προστασίας των συνόρων μας, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι η μείωση των ροών κατά 90% το 2021 σε σχέση με το 2019 έχει στερήσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην βιομηχανία των λαθροδιακινητών. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργήσει μία ένταση προς τη χώρα μας. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, με απόλυτα σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Συνόρων, η χώρα μας φυλάττει τα σύνορά της. Και η Ελλάδα έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Πρόσφατα κατατέθηκε μία επιστολή από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λέω γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα προσυπογράφει έγγραφα του Βίζεγκραντ. Στείλαμε μια επιστολή η πλειοψηφία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες από το Βορρά, το Νότο, από την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι θέτουμε ξεκάθαρα το εξής θέμα. Καθώς πλέον εργαλειοποιείται το μεταναστευτικό σε πολλαπλά μέτωπα συγχρόνως, καθώς η Ευρώπη δεν συνορεύει με εμπόλεμες χώρες και η πλειοψηφία των αφίξεων δεν κινδυνεύει στην τελευταία χώρα διέλευσης, είναι σημαντικό να επανακαθορίσουμε πώς λειτουργεί ο κώδικας Σέγγεν, πώς λειτουργεί η ασφάλεια των συνόρων. Άρα, εν κατακλείδη, η Ελλάδα, ναι, φυλάττει τα σύνορά της, το κάνει όμως πάντα με απόλυτο σεβασμό στις επιταγές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όλοι εντός του χρόνου σας, γιατί έχουμε μετά διαδικασία. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εμένα άναυρος. Η ερώτηση αφορά το Βασιλίτσι. Και έρχεστε εδώ πέρα να μου πείτε ότι δεν γνωρίζετε για το θέμα που είναι η επίκαιρη ερώτηση. Έρχεστε εδώ πέρα να μου πείτε ότι δεν ενημερωθήκατε και ότι ήρθατε να μας πείτε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και ποιος ξέρει. Είναι δυνατόν, έχουμε συγκεκριμένο ερώτημα για το τι έγιναν οι πρόσφυγες στο Βασιλίτσι και έρχεστε σε αυτή την αίθουσα να μας πείτε ότι δεν ξέρετε τι έγιναν και δεν είστε ενημερωμένος. Γιατί πολύ απλά δεν θέλετε να δηλώσετε ότι είναι εξαφανισμένοι. Θέατρο παραλόγου παίζουμε εδώ μέσα. Δεν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να έρχεστε ένα ενημέρωτος για επίκαιρη ερώτηση. Όταν υπάρχει συγκεκριμένο ερώτημα, είστε υποχρεωμένος να ρωτάτε τις υπηρεσίες και να απαντάτε. Και το κάνετε πάντα. Απλά τώρα δεν είχατε τι να πείτε. Θα προχωρήσουμε όμως. Για να δούμε ποιες άλλες υποθέσεις δεν ξέρετε να απαντάτε. Ο Λέγανδρος. 85 πρόσφυγες φτάνουν στον νόμο της Αγκάλης 5 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη μέρα, όλος περιέργος, απέναντι ακριβώς στο Κουσάντασι, οι Τούρκοι διασώζουν 84. Σάμος. 25 πρόσφυγες φτάνουν στο νησί. Μόλις αποβιβάζονται, κινούνται προς τα χωριά. Τους περιθάπτουν οι κάτοικοι στο χωριό Λέκα. Ήταν εξαντλημένοι άνθρωποι εντελώς στα οριακά, από έλλειψη νερού και φαγητού. Τους βρίσκει η αστυνομία εκεί πέρα και τους συλλαμβάνει, τους πρόσφυγες.
Στη συνέχεια αφαιρούν οι αστυνομικοί όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα και όταν τους ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνετε, τους λένε γιατί θα τους δοθούν πάλι πίσω στο κιτ. Ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Επιβάστηκαν με βάση καταγγελίες σε λευκό βανάκι χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και χάνονται τα ίχνη τους. Εκπαιδεύετε τα σώματα ασφαλείας να παραβιάζουν το Ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνετε. Πέρα από την παραβίαση της διεθνής νομιμότητας, πέρα από το πόσο απάνθρωπο είναι αυτό που κάνετε. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι να εκπαιδεύετε τα σώματα ασφαλείας να παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Είναι αδιανόητο αυτό. Καλό το Προεδρείο να ζητήσει από τον Υπουργό να απαντήσει στα γραπτά ερωτήματα της επίκαιρης ερώτησης, όπως γίνεται σε αυτή την αίθουσα και είναι οι δημοκρατικές αρχές αυτής της αίθουσας που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια πλέον να υπερασπιστούμε. Κύριε Σένη, να σας πω ότι το Προεδρείο δεν έχει τέτοια ευθύνη. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Όπως δεν έχει ευθύνη και τι λέτε κι εσείς. Άρα ούτε την ευθύνη για το τι λέτε εσείς, ούτε για το τι απαντάει η κυβέρνηση. Θα αξιολογηθεί γι' αυτό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ο κύριος συνάδελφος είχε μια δυσκολία να καταλάβει την απάντησή μου. Δεν είπα ότι δεν είμαι προετοιμασμένος να σας απαντήσω. Ούτε σας είπα ότι δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας είπα ότι σας απαντάω. Αυτό το περιστατικό που περιγράφεται δεν υπάρχει για τις ελληνικές αρχές ως καταγεγραμμένο περιστατικό ασύλου. Είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου. Μπορεί να μην σας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για εμάς ως χώρα και για τα σώματα ασφαλείας το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπάρχει. Σας είπα πιθανόν μια εξήγηση, η οποία καθαρά ήταν μια προσωπική μου γνώμη, τι μπορεί να έχει συμβεί αν ποτέ συνέβη αυτό το περιστατικό. Σας είπα ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια από τα κυκλώματα λαθροδιακινητών να παράξουν υλικό για να πιέσουν τη χώρα μας να μην φυλάται τα σύνορά της, για να ξαναζήσουν την πελατεία των προηγούμενων ετών. Για να ζήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη στις τσέπες τους. Αυτοί οι λαθροδιακινητές, οι οποίοι μεταφέρουν ανθρώπους από την ασφαλή χώρα Τουρκία προς την Ελλάδα με σκοπό να τους πάνε Γερμανία. Αυτό είναι εμπόριο. Είναι εμπόριο ανθρώπινου πόνου, κύριε συνάδελφε. Η χώρα μας λοιπόν ξεκάθαρα έχει πει ότι φυλάται τα σύνορά της. Και εκπαιδεύουμε τα σώματα ασφαλείας να σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Αν δεν σας αρέσει η πολιτική φύλαξη των σύνορων και εσείς πιστεύετε σε μια διαφορετική κοινωνία η οποία δεν έχει πλέον εθνικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι προσωπική σας άποψη. Δεν είναι όμως η άποψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει σύνορα. Έχει διαδικασίες, έχει νόμους. Και αυτούς τους τηρούμε. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, και το ξέρουμε ότι θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, οργανωμένη προπαγάνδα. Βεβαίως, όπως είπα την Παρασκευή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες με υλικό, εννοείται αυτονόητα ότι οι ελληνικές αρχές θα διερευνήσουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει. Ο έλεγχος της κυβέρνησης, όπως ξέρετε, γίνεται από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γίνεται από τις ανεξάρτητες αρχές και αυτό στη χώρα μας λειτουργεί αποτελεσματικά και ορθά. Σας απάντησα λοιπόν πολύ συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Δέχομαι ότι μπορεί να μην σας αρέσει η απάντησή μου. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να προστατεύει το Σύνταγμα και το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Με την Παρθυμόν